να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Κορδάτο που τον έχουμε αυτή εδώ την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κορδάτο, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Θεοδωρόπουλο, τι κάνετε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς βλέπω ότι δεν είστε τόσο καλά. Αν και ξεκινήσατε έτσι με όλες τις καλές προϋποθέσεις, υπήρχε και διάθεση από μέρους σας. Πριν περάσουμε να δούμε, κύριε Κορδάτο, αυτές τις αλλαγές, για πείτε μου λίγο πώς αποφασίσατε έτσι να κατέβετε ως υποψήφιος πρόεδρος εκεί στην κοινότητα Καινουργίου, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν είστε, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών ουρά κάποιου συνδυασμού. Είναι μια υποψηφιότητα μεμονωμένη, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε κύριε Θεοδωροπούλου, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα φωτεινά παραδείγματα στην περιοχή μας όπου θέλουν να αυτονομηθούν έξω από τα όρια των κομμάτων, με την έννοια ότι ο καθένας για το χωριό του έχει ένα όραμα. Με αυτή την προοπτική και εγώ. Και το ξέρει και καλύτερα και το ξέρει και πάρα πολύ καλά την περιοχή του. Με μια εσωστρεμμένη εμπειρία που έχω και στο στρατηγικό επίπεδο και γενικότερα κλπ. Είπα να μεταφέρω όλη αυτή τη γνώση, την εμπειρία και την θέληση μαζί με συγχωριανούς μου να πάμε το καινούργιο αλλιώς. Να το κάνουμε καινούργιο βασικά. Ναι. Όμως εδώ βλέπουμε το εξής, ότι συνεχίζει να ισχύει η ρίση ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την Πανακρουσία αναφέρθηκε στην απλή αναλογική. Χαιρετίστηκε και εγώ ο ίδιος είχα γράψει ένα πολύ καλό άρθρο γνώμη μου σχετικά με την απλή αναλογική. Αυτονομείται η κοινότητα μέχρι σε έναν βαθμό στα πλαίσια του ενιαίου διευρυμένου Δήμου. Δίνεται η δυνατότητα να γίνεται μια αναλογική κατανομή των εδρών. Και έρχεται τώρα με τροπολογίες χωρίς κατά τη γνώμη μου λόγο. Έρχεται χωρίς λόγο και άρει αυτό το καθεστώς, δηλαδή το αναλογικό, το δημιουργεί μια πλειοψηφικότητα, δηλαδή το κάνει πλειοψηφικό εντός των παρατάξεων. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο πρόεδρος, δεν μπορεί ο συνδυασμός, αφού είναι συνδυασμός ξεχωριστός, δεν μπορεί να μην έχει επικεφαλή συνδυασμού. Ποιος θα συντονίσει αυτό το έργο, ποιος θα κάνει την διερεύνηση στις κοινότητες, γιατί εγώ δεν εκπροσωπώ κάποιο κόμμα το οποίο έχει μια σιδερά πειθαρχία και λέει θα ψηφίσουμε τον Δ ή τον Α ή τον Β. Εγώ κινούμαι με μια αυτονομία που με διακρίνει μαζί με μια ομάδα συγχωριανών μου να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο. Οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν συγκεκριμένο ρόλο, έτσι τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας είχε πει η κυβέρνηση και τα όσα είχε ανακοινώσει για τις επερχόμενες εκλογές. Δηλαδή, είχαμε κύριε Κορδάτο έναν υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους συμβούλους εκεί για το τοπικό. Τώρα πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει, έτσι. Μα είναι δεδομένα τα οποία ακυρώνουν μια κουλτούρα εκλογική της ελληνικής κοινωνίας. Στο χωριό μου και στο κάθε χωριό, ο συγχωριανός μου θέλει να ρωτήσει ποιος είναι ο υποψήφιος πρόεδρος. Ο πρόεδρος κάθε συνδυασμού είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Δεν λέμε όχι στην κοινωνία να βάλουμε έναν επικεφαλή που να είναι άξιος, να έχει γνώσεις, να μπορεί να συνεννώνει, να μπορεί να φέρει μια ενότητα στην κοινωνία. Αυτό το πρόσωπο δεν θα υπάρχει. Ένα δεύτερον, ποιος θα κάνει τις συνεργασίες για να πλαισιωθεί το ψηφοδέλτιο. Μας βάζει και τον κόπο με τις 40% που για το φύλλο, δηλαδή 40% γυναίκες και άντρες, που είναι ένα εμπόδιο στα χωριά να βρεις 40% υποχρεωτικά. Έχουμε τώρα, δεν έχουμε επικεφαλή και πάμε στο εξής επίδικο θέμα. Πάμε στη συγκρότηση. Ενώ υπήρχε η διακήρυξη του κυρίου Χαρίση στο σχέδιο της Κέρκης 3/12, που είπε ότι θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή για τους Προέδρους, πάμε τώρα σε μία σούμπα, αν μου επιτρέπετε η φράση, πάμε σε μία σούμπα το Σεπτέμβριο μήνα, όπου θα συνεδριάσουν όλοι οι εκλεγμένοι, θα δουλέψουν τα μαγειρία των κομμάτων και των ομάδων πίεσης κλπ. Άρα πάμε σε ένα ξεχαρβάλωμα της κοινωνίας, όπου θα αποφασίζουν για να γίνει, να βγάλουν τον πρόεδρο. Και ρωτώ εγώ, γιατί ο υποψήφιος θα είναι ο πρώτος σε σταυρούς? Δηλαδή η θεία μου Ελένη που θα την βάλω εγώ για να συμπληρώσω το 40% του κυρίου Χαρίση, θα πάρει σταυρού γιατί τη γνωρίζουν όλες οι νοικοκυρές του σπιτιού του χωριού, θα πάρει το σταυρού, θα γίνει προχωρητικά πρόεδρος? Μα δεν θέλει. Δεν διεκδικεί το αξίωμα του. Δηλαδή, απριόρι και οι 11 στο καινούργιο θα διεκδικούμε το αξίωμα του Προέδρου. Δηλαδή, θα κάνουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτές οι αλλαγές έχουν φέρει, είναι δεδομένο και όπως πολύ σωστά το λέτε, κύριε Κορδάτο, λίγο τα πάνω κάτω. Αλλά λέω εγώ τώρα, έτσι, προκειμένου να αποφευθούν αυτές οι καραμπόλες, έτσι, θα μπορούσε να υπάρχει μια άτυπη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των συμβούλων που έχετε επιλέξει μέσα στην ομάδα. Αφού εσείς, λέω τώρα εγώ, για την περιοχή του καινούργιου θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι πρόεδροι, αφού εσείς θα σηκώσετε το βάρος, έτσι. Εσείς θα αναδείξετε. Δεν είναι ο φόβος αυτός. Ναι. Γιατί εγώ. Δεν είναι ο φόβος αυτός. Άρα οι εκλογές δεν γίνονται στην Βόρεια Κορέα. Γίνονται στην Ελλάδα. Γνωριζόμαστε. Οι Έλληνες φτιάχνουν κυκλώματα. Και οι παρέες φτιάχνουν μορφώματα. Mm. Αλλά λέω το πράγμα. Δεν σε αφήνει να συνεργαστείς με άλλες ομάδες ανθρώπων να κάνεις ένα ψηφοδέλτιο αξιοπρεπέστατο. Mm. Μετά λέμε το εξής. Ότι ο πρώτος και ο δεύτερος των συνδυασμών θα είναι υποψήφιοι. Και αν δεν παίρνει κανείς την απόλυτη πλειοψηφία, λέει στην ισοψηφία θα το στρίψουμε.
Δηλαδή θα βάλουμε πρόεδρο με κύρωση. Εδώ δεν έχουμε σωματείο. Δεν έχουμε εξοραστικό σύλλογο. Μιλάμε για κοινωνία. Το καινούργιο είναι 6.000 κάτοικοι. Θα βγάλουμε πρόεδρο με κλήρωση και αυτός ο πρόεδρος θα μπορέσει να υποστηρίξει τις αποφάσεις του στην κοινωνία. Ναι, μια κοινωνία αυτή... διασυγκρουόμενη, μια ναι. κοινωνία με διαφορετικά συμφέροντα. Και πάω παρακάτω. Και αν δεν, έχει, δεν υπάρχει ισοψηφία, όλοι οι άλλοι ψηφίζουν λευκό, δεν θα βγάλουμε ποτέ πρόεδρο. Άμα δεν πάρει την απόλυτη ψηφία με τις τρεις ψηφοφορίες, λέει, και υπάρχει ισοψηφία, πάμε σε κλήρωση. Και αν εγώ και οι άλλοι που μπορεί να είμαστε μειοψηφία ψηφίζουμε λευκό, πώς θα βγει ο πρόεδρος. Ναι, είναι κάποια, ναι, έχετε δίκιο, είναι κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά και κέρια. Αν δεν πάμε την δεύτερη Κυριακή, φοβόνται την άμεση δημοκρατία, φοβόνται το λαό. Να πάμε στο λαό, ο λαός θα βγάλει τον πρόεδρο. Δεν θα τον βγάλουν τα εκλογικά μαγειρία των κομμάτων και των μηχανισμών και των εργολάβων. Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος κόμματος, σέβομαι τα κόμματα όλα, αλλά ούτε και εκπρόσωπος εργολάβων. Ναι. Εργολάβων. Εγώ θέλω να είμαι εκπρόσωπος της κοινωνίας. Η κοινωνία από το καινούργιο έχει βυθιστεί. Έχει χάσει μια πενταετία, είναι φοιτισμένη, είναι στο πουθενά και ψάχνουμε να τη σηκώσουμε ψηλά. Και έρχεται ο κύριος Χαρίσης τώρα με μια τροπολογία. Παίρνει τα πάνω κάτω και διαλύει τα χωριά. Αυτή είναι η δημοκρατία, έτσι είναι αριστερά. Αυτό δεν είναι αριστερά. Και το λέω εγώ ένας αριστερός, ότι αυτό δεν είναι αριστερά. Αυτό είναι φασισμός. Μάλιστα, αφού. Ναι, ναι. 50 μέρες πριν τις εκλογές, ενώ έχουμε ανακηρύξει υποψηφιότητες, ενώ κάνουμε μια διαδικασία με την κοινωνία, έχουμε ανοίξει ένα διάλογο, θα γυρίζουμε τούμπα γιατί δεν μας βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί δεν πάει στη δεύτερη Κυριακή στις κοινότητες. Το πιο δημοκρατικό. Δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή στο Αθήνιο. Θα υπάρχει στο καινούριο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι δημοκρατικό μέτρο. Για να το καταλάβουν και οι κυβερνητικοί βουλευτές και όλοι οι βουλευτές θα ψηφίσουν. Και έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κορδάτο, σε αυτό που λέτε, ότι έρχεται τώρα πλέον λίγες μέρες και αφού έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες, γιατί η κάθε υποψηφιότητα είχε ανακοινωθεί με βάση αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα υπέρχονται κάποιες αλλαγές, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, να διαφωνούν κάποιοι υποψήφοι πρόεδροι, όπως μεταξύ αυτών είστε κι εσείς. Έτσι, φαντάζεστε. Μα θα πάω σε ένα μαγειρίο, κυρία Θεοδωροπούλου, μόνο το σεβασμό. Ναι. Έχουν εκνευριστεί. Και εδώ είμαι χωριανό, με αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχω σχολάσει από το σχολείο και είμαι συνεργάτη. Και τα ακούνε. Μα είναι δυνατόν να πάμε σε ψηφοδέλτιο ξεχωριστό χωρίς επικεφαλή? Δηλαδή είναι δυνατόν να μην υπάρχει ο συντονιστής? Εγώ λέω ότι ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά του. Τώρα δεν μπορεί να έχουμε 11 υποψήφιους προέδρους. Δεν καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται στην κοινωνία τριβές, διασπάται η συνοχή. Διασπώνται τα ψηφοδέλτια, οι ομάδες, οι παρέες, τα κόμματα. Ίσως αυτός να ήταν και ο στόχος τους, κύριε Κορδάτο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα που, ναι, τώρα που έχουμε πλέον. Να μας το πούνε, κυρία Χοκροπούλου, να πάμε νωρίς. Δεν τα λένε αυτά, κύριε Κορδάτο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά δεν τα ανακοινώνουν. Ανακοινώνουν μόνο τις εξελίξεις, παίρνουν τα μέτρα σε κλειστά γραφεία και μετά αφήνουν τον κόσμο να ψάχνεται. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά αυτές οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο παραπέντε? Δηλαδή, μπορεί να μην δούμε άλλες πλέον μεμονωμένες υποψηφιότητες? Ήδη εμείς είμαστε σε έναν προβληματισμό. Αν θα συνεχίσουμε. Και δεύτερον, να πω ότι μαθαίνω πανελλαδικά πολλές έτσι αυτόνομες κινήσεις και πολλά παραδείγματα φωτεινά που έχω στο μυαλό μου. Ναι. Είναι σε έναν προβληματισμό. Δεν μπορώ εγώ να πάω να παίξω. Δεν μπορώ να πάω να παίξω με τα μαγειρία. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι το κόμμα μου. Εγώ διαπραγματεύομαι το χωριό μου. Δηλαδή, ενδέχεται, κύριε Κορδάτο, να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας? Θα το κουβεντιάσουμε. Ναι, είστε μεταξύ μιας ομάδας. Αλλά μιας και σας έχουμε κλείνοντας έτσι την τηλεφωνική μας γραμμή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στο καινούργιο? Το καινούριο, καταρχήν, κυρία Θοδωροπούλου, και πριν πρέπει να γίνει καινούριο. Εδώ είναι παλιό. Τώρα είναι παλιό. Είναι παλιό. Ναι. Αν δεν γίνει καινούριο από ανθρώπους που θέλουν να το πάνε μπροστά, ναι, μια κοινωνία των 6.000 ανθρώπων λιμοκτονεί, δεν υπάρχει παραγωγή. Πρώτο θέμα, δεν υπάρχει παραγωγή. Δεύτερο, δεν υπάρχουν υποδομές για την παραγωγή. Τρίτον, έχουμε δύο γίγαντες στη λίμνη και τον Βλοχό που είναι νεκροί. Πρέπει αυτοί οι γίγαντες να σηκωθούν ψηλά όρθιοι να σώσουν την κοινωνία. Τέρμα τα πλακάκια, τέρμα τα χαρτάκια, οι πινακίδες. Θέλουμε να γίνει έργο και το έργο θα το κάνουν αυτοί που θα αναλύσουν μπροστά. Ωραία, θα έχουμε τη δυνατότητα. Οι άνθρωποι με γνώση, οι άνθρωποι με σύνθεση, οι άνθρωποι με γνωριμίες, με αγώνα, με αγωνίες. Θέλει αγώνα, χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι όταν δέσει για καλά η υποψηφιότητά σας. Όχι. Έχω εκνευριστεί, δεν είναι προσωπικό μου το θέμα. Αφορά στο πρόσωπό σας και αυτά που συζητήσαμε σήμερα δεν αφορούν μόνο εσάς, κύριε Κορδάτο. Αφορούν όλους τους υποψήφιους προέδρους, οι οποίοι είναι αρκετοί, όπως μας είπατε πολύ καλά και εσείς και στην Ετωλοκαρνανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Σε όλους τους βουλευτές το κείμενο, τη δήλωση, λέω δεν μπορεί να λέει κανείς, ούτε κυβερνητικός, ούτε αντιπολιτευόμενος, κανένας βουλευτής, ότι δεν ενημερώθηκε.
Έχουν ενημερωθεί άπαντες. Μάλιστα.